Λοιπόν, αγαπημένοι μου πόντι και πόντιες, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι κοντά σας. Δεν μπορούσα να φανταστώ πιο υπέροχη, πιο δυνατή, πιο ενθουσιώδη εκδήλωση σαν αυτή που είμαι τώρα. Βλέπω απέναντι τα παιδιά μας, τα παλικάρια μας, τα κορίτσια μας και τα παιδιά μας πόσο ωραία χόρεψαν. Και να σας πω, θέλω να συγχαρώ πρώτα τα παιδιά, αλλά να συγχαρώ και εσάς. Γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι για όλους σας που πηγαίνατε τα παιδιά κάθε εβδομάδα στο χορό να μαθαίνουμε χειμώνα, καλοκαίρι, μέσα στις υποχρεώσεις σας. Αλλά βλέπετε ότι αυτός ο χρόνος που αφιερώσατε στα παιδιά δεν ήταν καθόλου χαμένος χρόνος. Αξίζει κάθε λεπτό που θυσιάσατε για να μάθουν αυτά τα παιδιά μας αυτούς τους χορούς και να μάθουν και το ήθος που έχουν αυτοί οι χοροί. Τους έβλεπα να χορεύουν και έκλεινα τα μάτια μου και λέω, πού είμαι τώρα, στην Τραπεζούντα είμαι, στη Σαμψούντα είμαι, στην Ορντού, στα Κωτίωρα είμαι, στον Κιουμισχανέ, στην Κερασούντα, στην Αργυρούπολη του Πόντου, πού είμαι. Διότι χορεύουν τα παιδιά μας σαν να βγήκαν πραγματικά από εκείνη την εποχή. Τώρα θα πω κάτι, αλλά δεν ξέρω, μην παρεξηγηθούν αυτοί που δεν είναι πόντιοι. Ποιοι δεν είναι, κανείς που δεν είναι πόντιος εδώ? Όλοι είμαστε. Όλοι, κανένας, κατά λάθος σηκώσαν το χέρι τους. Okay. Λοιπόν, σήμερα είμαστε όλοι πόντιοι, okay. Και αφού είμαστε όλοι πόντιοι σήμερα, θέλω να σας πω ποια είναι η εμπειρία μου. Πήγα στο FDF, στην Καλιφόρνια που γίνεται κάθε χρόνο, πήγα και σε άλλους χορευτικούς διαγωνισμούς. Βγαίνουν όλοι οι σύλλογοι, χορεύουν ωραία, χορεύει ο ένας, χορεύει ο άλλος, να μην λέω ονόματα γιατί θα παρεξηγηθούν. Βγαίνουν και οι πόντιοι και σύεται ο τόπος, σύεται ο τόπος. Οι ποντιακοί χοροί, τώρα τα λέω σε εσάς που είστε πόντιοι, αλλά είναι ωραίο να, τα λέτε, να σας τα λέει κάποιος που δεν είναι πόντιος, εγώ δεν είμαι. Λοιπόν, οι ποντιακοί χοροί έχουν μια παλικαριά, έχουν μια γενναιότητα. Έβλεπα τα παιδιά, χόρευαν και έβλεπα τα αγόρια με τι δύναμη, με τι γενναιότητα, με τι αξιοπρέπεια. Και έβλεπα και τα κορίτσια με τι σεμνότητα, με τι ομορφιά, με τι σεβασμό χόρευαν. Αλλά πόσο δύσκολο είναι να συνδυάσεις αυτή τη γενναιότητα και τον σεβασμό με την σοβαρότητα. Πραγματικά, οι χοροί, οι δικοί μας, οι ποντιακοί χοροί, κατάφεραν μέσα στους αιώνες να συνδυάσουν αυτά τα ωραία πράγματα. Η ποντιακή φυλή είναι μία ελληνική φυλή, η οποία είναι πολύ δυνατή ράτσα. Δυνατή ράτσα. Όπου και να πας, ο πόντιος είναι, δεν χάνει την ταυτότητά του, παιδί μου. Δεν ξεχνάει ότι είναι πόντιος. Τα ελληνικά τα ξεχνάει, τα ποντιακά δεν τα ξεχνάει. Τα παιδιά του μπορεί να μιλάνε αγγλικά, αλλά τα παιδιά ντύνονται λες και βγήκανε από το Κατίωρα, από την Τραπεζούντα, από την Σαμψούντα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα και γι' αυτό θέλω να μοιραστώ μαζί σας μία εμπειρία που είχα πριν γίνω Μητροπολίτης. Εγώ ξέρω ότι είμαι Κωνσταντινοπολίτης. Στην Κωνσταντινούπολη πρόσφατα έγινε για τους ποντίους κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Ο Πατριάρχης μας κατάφερε, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, να πείσει τους Τούρκους για πρώτη φορά να μας αφήσουν να κάνουμε Θεία Λειτουργία στην Παναγία την Σουμελά. Και κάναμε 6 χρόνια συνέχεια Θεία Λειτουργία. Κάθε καλοκαίρι στην πανήγυρη της Παναγίας της Σουμελάς. Στην πραγματική Παναγία Σουμελά, όχι στην γιαλαντζή που υπάρχει στην Ελλάδα, εκεί στη Βέρεια. Εκεί στο πραγματικό μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μαζί με Μητροπολίτες κάνανε Θεία Λειτουργία. Εγώ όταν πρωτοαποφασίστηκε από την τουρκική κυβέρνηση ήμουνα παπάς, αρχιμανδρίτης. Ήμουν αρχιγραμματεύς της Συνόδου και ήταν η πρώτη φορά που θα κάναμε Θεία Λειτουργία
και μου ανέθεσε ο Πατριάρχης να πας να κάνεις προετοιμασίες, να μην γίνει φασαρία, να μην γίνει κάποιο πρόβλημα, να μην γίνει καμία μπερδεψούρα και χάσουμε αυτό το δικαίωμά μας. Πραγματικά πήγα με άλλους δύο λαϊκούς μαζί, δεν είχα ποτέ πάει στην Παναγία της Ουμελά, στην Τραπεζούντα, πήραμε το αεροπλάνο από την Κωνσταντινούπολη, για την Τραπεζούντα κατεβήκαμε και πήραμε το αυτοκίνητο και πήγαμε στη Σουμελά. Όταν έφτασα ήταν Ιούλιος, ένα μήνα πριν την πανήγυρη του Αυγούστου και δεν ήταν Σαββατοκύριακο, ήταν εργάσιμη μέρα που οι άνθρωποι δούλευαν. Και φτάσαμε με το μικρό το μίνιμπας σε ένα σημείο που φτάνουν τα αυτοκίνητα και από εκεί περπατάς. Δεν έχει δρόμο να πας στην Παναγία Σουμελά. Πρέπει να κουραστείς, να σκαρφαλώσεις το βουνό, να ανεβείς, να περπατήσεις. Και κατεβήκαμε από το λεωφορείο και περπατούσαμε οι τρεις μας και βλέπαμε πολύ κόσμο να περπατάει, να ανεβαίνει επάνω στην Παναγία. Και λέω, αυτοί οι Τούρκοι τι δουλειά έχουν, γιατί ανεβαίνουν στην Παναγία την Σουμελά. Τι δουλειά έχουν, άντε εμείς είμαστε χριστιανοί, είμαστε Ρωμοί, Έλληνες, πάμε να προσκυνήσουμε. Αυτοί τι πάνε να κάνουν. Και δεν έβλεπα τουρίστες, ξέρετε πως είναι οι τουρίστες, με κοντά παντελονάκια, με αυτά, με t-shirts και με καπελάκια και με μπουκάλια με νερό. Αυτοί δεν ήταν τέτοιοι, ήταν Τούρκοι και Τουρκάλες, καλυμμένα με τσεμπέρια στο κεφάλι, με μαντήλες, γιαγιάδες και παππούδες με τα παιδάκια τους να περπατάνε σε αυτή τη δύσκολη ανηφόρα για να ανεβούν. Αγαπητοί μου, να ξέρετε, την Παναγία, την Σουμελά, δεν την σέβονται μόνο οι Έλληνες πόντιοι, αλλά όλοι οι πόντιοι, ακόμα και σήμερα, και οι Τούρκοι, ανεβαίνουν και προσκυνούν την Παναγία την Σουμελά. Μετά από 5-6 χρόνια που κάναμε Θεία Λειτουργία στη Σουμελά, οι Τούρκοι κατάλαβαν ότι εδώ θα έχει μέλλον και επειδή πραγματικά ήταν ερείπια, όλα γκρεμισμένα και επικίνδυνα, ξεκίνησε το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας ένα έργο για να ανακαινιστεί η Αγία Σοφία, λέω Χριστέ μου, το μυαλό μου στην Αγία Σοφία είναι. Η Παναγία η Σουμελά και να ξέρετε ότι σε λίγο καιρό θα τελειώσει η ανακαίνιση και θα ξαναπηγαίνουμε. Και θέλω όλοι οι πόντιοι να είναι μαζί μας, μαζί με τον Πατριάρχη μας, να πάμε να προσκυνήσουμε την Παναγία της Σουμελά. Είπα πολλά. Θα κλείσω με κάτι που το σκεφτόμουν την ώρα που καθόμουν και θαύμαζα τα παιδιά που χόρευαν. Ο κόσμος όλος να χαθεί, όλος ο ελληνισμός να καταστραφεί, αλλά να μείνουν οι πόντιοι, ο ελληνισμός θα ξαναγεννηθεί, γιατί υπάρχουν οι πόντιοι. Και η πόντη είναι δυνατή ράτσα. Και να κρατήσετε τους χορούς σας, τη γλώσσα, την παράδοση, τα πάντα, τις ωραίες φορεσιές, τον κεμεντζέ, τον ταούλι, όλα να τα κρατήσετε, τίποτα να μην χαθεί και προσπαθήστε να αυξάνεστε, να γίνετε περισσότεροι, να κάνετε περισσότερα ποντιόπουλα, ώστε να γεμίσουμε τον κόσμο, ώστε στη χειρότερη περίπτωση ό,τι και να γίνει, εάν επιβιώσει ο ποντιακός ελληνισμός, ο ελληνισμός δεν θα πεθάνει ποτέ. Να ευλογήσω και τα γένια μου τώρα, όπως λέμε εμείς, να ευλογήσω και τα γένια μου και να σας πω ότι και η Εκκλησία χρειάζεται πιο πολλούς ποντίους. Θέλω πιο πολλούς πόντιους παπάδες. Να με δώσετε παπάδες, πόντιους, σαν τα παιδιά αυτά, γενναία παιδιά, σοβαρά παιδιά, δυνατά παιδιά, να έχουμε παπάδες ποντίους, πιο πολλούς και δεσποτάδες πιο πολλούς. Έτσι, θα είστε καλά, συγχαρητήρια και καλή Σαρακοστή.